σαν γαλιάζω στο σκοτάδι. Σε τυλίγω με ένα χάδι. Μια μαγική νύχτα κάτω από το λόγιο μου αυγουστιάτικο φεγγάρι πέρασαν εκατοντάδες επισκέπτες της Χερόνιας, που ήταν ένας από τους 78 συνολικά αρχαιολογικούς χώρους που συμμετείχε στις εκδηλώσεις με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού», που συνδιοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Αυτοδιοίκηση. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Οδυσσέα Ηλίτη, η μουσική βραδιά, δίη παράλληλη με το συγκρότημα Έμελον, ήταν αφιερωμένη στους ποιητές Ηλίτη και Γκάτσο. Έχει γίνει πλέον θεσμός στον αρχαιολογικό χώρο της Χερόνιας κάθε χρόνο να γιορτάζουμε και να αναδεικνύουμε τον αρχαιολογικό χώρο κατά τη διάρκεια της Αυγουστιάτικης Πανσελλήνου. Η φετινή εκδήλωση είναι πάλι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και θέλω να ευχαριστήσω μια φορά ακόμη τον προϊστάμενο της ΘΥΤΑ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, καθώς επίσης και το προσωπικό του Μουσείου της Χερόνιας, που αφιλοκερδώς προσφέρονται απόψε για να μας βοηθήσουν σε αυτή τη διοργάνωση. Έχουμε μια πολύ ωραία μουσική παράσταση με θέμα, όπως έχει καθιερωθεί πλέον, Βίη Παράλληλη, ένα αφιέρωμα στους ποιητές Γκάτσο και Ηλίτη. Κοινή διαπίστωση όλων των παρεδισκομένων είναι ότι το αντίδοτο στην πολυεπίπεδη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός δεν μπορεί ούτε να φθαρεί ούτε να διαφθαρεί. Έχει μόνο να προσφέρει και η συμμετοχή του κόσμου δείχνει ότι πραγματικά χρειαζόμαστε όλοι οξυγόνο σήμερα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε και αυτό το οξυγόνο μας το προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο ο πολιτισμός που, δόξα τω Θεώ, η πατρίδα μας έχει να αναδείξει και να επιδείξει πάρα πολλά. Τώρα, τον καιρό της ύφεσης, σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να βγούμε δυναμικά. Έτσι λοιπόν και εμείς στο Δήμο Λεβαδέων κάνουμε μια συνολική προσπάθεια μέσα στα πλαίσια τα οικονομικά που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να αναδείξουμε τον πολιτισμό του διευρυμένου πλέον Δήμου Λεβαδέων, του καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων, ο οποίος έχει πάρα πολλά να προσφέρει τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην πατρίδα γενικότερα.